Ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια έχει προκαλέσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στο Ριγανόκαμπο στις παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Και αναρωτήθηκα, το Δρέπανο δεν είναι Πάτρα, ο Ριγανόκαμπος δεν είναι Πάτρα, το λιμάνι της Πάτρας αν έρθει ένα κλειστό πλοίο που λέει ότι πήγε ήδη να νοικιάσει μια πλεούμενη φυλακή δεν είναι Πάτρα? Κανένας καταβλισμός στην περιοχή της Πάτρας. Θα πρωτοστατήσουμε στην αποτροπή του. Δεν θα περάσει να φτιάξουν καταβλισμούς στις περιοχές που θα γίνει η επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών στην Τουρκία. Και εκτός των άλλων, η Τουρκία να έχει επιπτώσεις αν δεν τους δέχεται, να σταματήσουν τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενταξιακή διαδικασία, οι χρηματοδοτήσεις της, για να μπορέσει να υποταχθεί στο συμφέρον της που είναι η επιστροφή των μεταναστών στην ίδια και από εκεί στις χώρες όπου προέρχονται. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης υποστηρίζει πως ένα κέντρο φιλοξενίας λαθρομεταναστών ίσως και να έλυνε το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν σε αυτό το συνολικό σχεδιασμό ολόκληρη Δυτική Ελλάδα να μην εντάσσεται ως κομμάτι οργανικό της ίδιας της χώρας. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργούνται σε όλες τις περιοχές χωροταξικά, σωστά χωροταξικά καναμημένα τέτοιοι χώροι και να μην υπάρχουν σε Δυτική Αχαΐα. Οι κάτοικοι από τη δική τους πλευρά δηλώνουν ότι θα σταθούν εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης, καθώς θεωρούν πως η δημιουργία κέντρου φιλοξενίας στην περιοχή τους θα προκαλέσει ποικίλα προβλήματα. Ένα γκέτο στην περιοχή μας είναι σίγουρο ότι δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο. Θα βλέπουμε στρατείες λαθρομεταναστών να στηριάζονται σε έναν χώρο ουσιαστικά ανεξέλεγκτο και θα είναι ένα προπύργιο για ό,τι μπορεί να φανταστείς κανείς, ίσως χειρότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Για το σκοπό αυτό της προσωρινής στέγασης θα αξιοποιηθούν 6 στρατόπεδα σε ολόκληρη την Ελλάδα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Στη Δυτική Ελλάδα φαίνεται να υπάρχουν φήμες πως ίσως χρησιμοποιηθεί και δεύτερο στρατόπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα θα φιλοξενεί Αφγανούς και το άλλο Σομαλούς. Το βέβαιο είναι πως ο κύριος Παπουτσής φαίνεται να κράτησε κρυφά τα σχέδιά του και από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα και τον Δήμαρχο Γιάννη Δημαρά, που πρόσφατα τον επισκέφθηκαν. Οι κάτοικοι πάντως ξεκαθαρίζουν ότι και σε αυτή την περίπτωση θα κινητοποιηθούν, καθώς είναι αντίθετοι με τα σχέδια της κυβέρνησης.